θα είναι ότι μετά από 9 χρόνια, αυτό το έρημο την τηλεοδίκηση που ενδεχομένως να απέτρεπε, δεν το ξέρω, ακούω και από ειδικούς που λένε ότι δεν είναι βέβαιο, αλλά εγώ θα δεχτώ ότι θα απέτρεπε αυτό το τραγικό δυστύχημα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και τώρα ακούω θα γίνει το Σεπτέμβριο. Τώρα πώς θα γίνει σε τρεις μήνες μέσα που δεν έχει γίνει ως τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, το να έχεις τα τρένα που πηγαίνουν σώα και αυλαβή στον προορισμό τους δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε αριστερή πολιτική, ούτε κεντρά, ούτε σοσιαλιστική, ούτε ακροδεξιά, ούτε ό,τι θέλετε. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική πολιτεία να συμφωνεί στα στοιχειώδη, δηλαδή η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, θέλουμε να φεύγει το τρένο με τα παιδιά και να φτάνει υγιές και σώα και αυλαβές στη Λάρισα. Τελεία. Είτε ο νομάρχης να είναι Πάσκε, Μάσκε, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, νεοδημοκράτης, ό,τι θέλετε να είναι. Μα το θέμα εδώ δεν είναι αν είναι ο άνθρωπος. Παράδειγμα το είπα αυτό. Ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρία. Που καταφανώς. Ο οποίος ήταν στο ΝΟΣΕ πάρα πολλά χρόνια, αλλά ήταν στο γραφείο αποσκευών. Και όλο αυτό έγινε με μέσο, κύριε Τσίπρα. Είναι κάποια άκρη ενός. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν έγινε μέσο. Δεξιού βουλευτή, υπουργού. Τώρα, ή κάτι. Αν είναι μέσο ή δεν είναι μέσο, νομίζω ότι αυτό είναι είστε αρμόδιοι εσείς οι δημοσιογράφοι να το ψάξετε. Εσείς τι πιστεύετε. Σίγουρα πάντως έγινε παρανόμος. Διότι υπήρχε ένα όριο ηλικία 48 έτη. Και για τη μετάταξη. Και το όριο αυτό παραβιάστηκε. Διότι ο άνθρωπος αυτός ήταν 58 χρονών. 5 μέρες μετά, άλλος παραδόξως, έρχεται με υπουργική απόφαση και διορθώνει αυτό το όριο 5 μέρες μετά τη μετάταξή του. Αν πάντως πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια πολιτική μεσολάβηση, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τα πράγματα παίρνουν τελείως άλλη τροπή. Δεν είναι δική μου δουλειά να το πω εγώ αυτό. Αλλά ζούμε σε μια χώρα που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, συμφωνώ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και οφείλω, σας το είπα και στην αρχή, είμαι έτοιμος να λάβω οποιαδήποτε ευθύνη μου αναλογεί και μας αναλογεί, αλλά για αυτό το κράτος. Διότι ούτε ο πατέρας μου ήταν πρωθυπουργός και διόριζε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη ΔΕΗ, ούτε ο θείος μου ήταν πρωθυπουργός στη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80 και διόριζε και έφτιαξε αυτό το πελατειακό κράτος. Ο καθένας έχει τις ευθύνες που το αναλογούν. Επειδή όλη η συζήτηση. Συγγνώμη, γιατί αυτό είπατε ένα υπενιγμό. Είπατε ότι θέλω να είμαι ευθύς και καθόλου επιλεκτικός. Ναι. Και θα σας πω και δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει τις ευθύνες αν έκανε διορισμούς το 60. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει, κατά την άποψή μου, μιλάει διαρκώς για παθογένειες. Ναι. Και μιλάει διαρκώς για διαχρονικές ευθύνες. Η γνώμη μου είναι ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο υπουργός, τη μέρα που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, είναι δύο εκπρόσωποι οικογενειών που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία 60 χρόνια. Και είναι δύο εκπρόσωποι μιας πολιτικής η οποία έχει τεράστιες ευθύνες για το φτάσαμε και σήμερα. Επειδή το σύγχρονο κράτος όμως οδήγησε στην τραγωδία. Να. Όχι το κράτος του πατέρα τότε. Μητσοτάκη, ούτε το κράτος του θείου Καραμαλή. Ένα σύγχρονο και κράτος. Και δεν είναι ο πατέρας Μητσοτάκης, ο Καραμαλής, ο θείος. Ένα σύγχρονο κράτος. Να τσακώνονται οι σταθμάρχες μέσα στον σταθμό ελέγχου. Σύμφωνοι. Ένα σύγχρονο κράτος όμως, που αυτό θέλω να πω μόνο. Δίνει μια απόλυτη αίσθηση ανασφάλειας στον πολίτη. Διότι, κύριε Πρετεντέρη, περάσαμε μια πανδημία και είχαμε 35.000 νεκρούς. Και αν πάτε σήμερα στα ελληνικά νοσοκομεία, θα σας πιάσει η ψυχή σας. Οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν, οι εργαζόμενοι, ενώ οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι υπεράνθρωποι. Υπεράνθρωποι στις προσπάθειες να το κρατήσουν όρθιο. Είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται την ασφάλεια μόνο για να διορίζει και να προσλαμβάνει αστυνομικούς. Δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε νοσηλευτές, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, δεν έχουμε πανεπιστημιακούς, δεν έχουμε σταθμάρχες. Ωραία. Αν εξασφαλίσετε μία πλειοψηφία. Όχι, συγγνώμη, ένα ερώτημα. Αν εξασφαλίσετε μία πλειοψηφία την επόμενη μέρα, θα κινήσετε διαδικασίες για μία εξεταστική ή για μία προανακριτική, για πολιτικές ή για ποινικές ακόμη ευθύνες για όσα συνέβησαν στα Τέμπη. Και αν επιλέξετε κάτι από τα δύο. Αν θα βάλετε μέσα ως περίοδο διερεύνησης και τα δικά σας έργα και τις δικές σας ημέρες. Κυρία Τζίμα, παρά το γεγονός ότι με έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ με ύψιλον διάφορη δικαστική λειτουργή με τη συμπεριφορά τους, έχω εμπιστοσύνη στο θεσμό που λέγεται δικαιοσύνη. Και θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι έσπευσε η κυβέρνηση, ενώ είναι ελεγχόμενη, να διορίσει μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Εγώ όσο χρόνια παρακολουθώ τα πράγματα για τόσο μεγάλα δυστυχήματα, όπου έχει ήδη επενέβει η δικαιοσύνη και έχει ξεκινήσει ένα κριτικό έργο, δεν έχω δει ποτέ να σπέβδει η κυβέρνηση που είναι ελεγχόμενη να διορίσει την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι με τη δικαιοσύνη αυτό, υπάρχει μια παρεξήγηση εκεί. Ναι. Είναι άλλο η δικαιοσύνη που προφανώς, κάνει τη δουλειά του. Αλλά στέλνει. Και άλλο οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι η κυβέρνηση του βάζει για να μάθουμε τι έγινε. Δεν είναι άλλο. Και προφανώς δεν ξέρει ο δικαστής. Δεν είναι άλλο. Και θα σας πω γιατί δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο διότι στέλνει επιστολή ο κ. Μητσοτάκης παρεμβαίνοντας στο έργο του εισαγγελέα Ντογιάκου, στην οποία επιστολή λέει
ότι η επιτροπή που έχουμε φτιάξει θα δώσει το πόρισμά της, το οποίο θα ενταχθεί στη δικογραφία. Αν θέλουν να πάρουν χαμπάρι, υπόψη τους άλλοι, όχι. Το αν θα ενταχθεί στη δικογραφία ένα πόρισμα εμπειρογνωμόνων που έχει ορίσει η κυβέρνηση και όχι το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που πρέπει να ορίσει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτό είναι παρέμβαση. Και εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησε δηλαδή, η συζήτησή μας από κάτι άλλο. Αν μπορούμε να μην φεύγουμε από αυτό. Συγγνώμη, κυρία Τσίπρα. Όποιο άλλο. Δίκιο. Αν θα κάνουμε. Επειδή δεν θα θυμάσαι την ερώτηση, ρώτησα. Επιτροπή. Ναι. Αν θα υπάρχει αστική επιτροπή. Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει απερίσπαστη και με ταχύτητα το έργο της, διότι όλη η ελληνική κοινωνία, όχι 57 οικογένειες, ζητούν δικαίωση και δικαιοσύνη. Αν όμως έρθει στη Βουλή, αν έρθουν φάκελοι, δικογραφίες ή φάκελοι για ονόματα, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, η Βουλή θα πρέπει να αποφασίσει από αυτού. Από αυτού. Και θα πρέπει αναλόγως το τι θα λένε και αναλόγως ποια θα τα στοιχεία τα οποία θα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα της εξέλιξης έρευνας, αλλά θα ήταν αδιανόητο να σας πω εγώ σήμερα, όχι, δεν θα προχωρήσουμε. Θα άρα κάνουμε ανοιχτό, ό,τι χρειαστεί θα για όποιον χρειαστεί, όπου και αν αυτός βρίσκεται, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, για να μάθουμε την αλήθεια και να υπάρχει δικαιοσύνη. Στον κύριο Ντογιάκο έχετε εμπιστοσύνη, κύριε Πρόεδρε. Και το λέω γιατί στην υπόθεση των υποκλοπών είχατε πει ότι μεροληπτεί ο κύριος Ντογιάκος. Τώρα έχει δώσει μία εντολή να πάμε 15 χρόνια πίσω και να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας. Στον κύριο Ντογιάκο είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Πήγα και στο γραφείο του, θα θυμάστε. Κάποιοι μου λέγανε τότε ότι ματαιοπονείς, γιατί το κάνεις αυτό, όταν διαχειρίζονταν την υπόθεση των υποκλοπών. Και ο κύριος Ντογιάκος με διαβεβαίωσε τότε ότι θα κάνω ό,τι μπορεί για να βγει η αλήθεια. Και έκανε ό,τι μπορούσε για να μην βγει η αλήθεια. Αντί να διελευκάνει την υπόθεση, προχωρούσε σε διώξεις αυτών που έβγαζαν διαρροές. Αντί να ανοίξει τους παρόχους όπου υπήρχαν τα πιστήρια του εγκλήματος, έφτιαξε ένα τείχος στην ανεξάρτητη αρχή στον κύριο Ράμο για να μπορεί να ελέγξει. Και σήμερα, εντάξει, εγώ δεν είναι θέμα αν έχω εμπιστοσύνη ή δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά η κοινωνία έχει εμπιστοσύνη. Ο ιός Ντογιάκου ήταν μετακλητός υπάλληλος Κώστα Καραμαλή, υπουργού που έχει τη βασική ευθύνη. Και μόνο που το λέτε αυτό, λοιπόν, βάζετε ερώτημα. Ναι, βάζω ερώτημα. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό που θα ελέγξει. Πρόεδρε, δεν είναι ερώτημα. Αυτός είναι που θα ελέγξει αυτό. Όχι, δεν είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα με σαφές. Υπονοείται προφανώς κάτι, δεν το λέτε έτσι. Υπονοώ δεν λοιπόν ερώτημα, ότι εγώ στη θέση του θα είχα παραιτηθεί. Ποια είναι τη θέση του κ. Ντογιάκου. Του εισαγγελέα. Βεβαίως. Εάν ο γιος μου ήταν μετακλητός υπάλληλος του υπουργού που σήμερα βρίσκεται στην κρίση όλης της ελληνικής κοινωνίας και αύριο στην κρίση της δικαιοσύνης. Άρα δεν έχετε εμπιστοσύνη. Συμφερόντων δεν το καταλαβαίνετε. Και στον τρόπο που τι παράλογο θα διερευνηθεί. Σε ποια χώρα δεν θα είχε παραιτηθεί. Δεν θα είχε παραιτηθεί στις ΗΠΑ. Δεν θα είχε παραιτηθεί στην Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Όχι, να σας πω όμως το εξής. Εάν λέμε, όπως συμφωνώ μαζί σας, να το ερευνήσει η δικαιοσύνη, το είπατε πολύ σωστά πριν. Και ό,τι φαίνουν το στείλουν στη Βουλή. Και θα δούμε αν η Βουλή έχει να κάνει κάτι πέραν αυτού. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αν την ίδια στιγμή που λέμε στείλτε πράγματα, αλλά μετά δεν μας αρέσει ο γιος Ντογιάκο. Δεν θέλουμε τον Ντογιάκο, δεν θέλουμε τον αυτό είναι το άλλο. Όπως η πολιτική δικαιοσύνη. Δεν είναι ο Τσίπρας, η δημοσιογραφία δεν είναι ο Πρετεντέρης, έτσι και η δικαιοσύνη δεν είναι ο Ντογιάκος. Προφανώς δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά αυτός είναι εισαγγελέας. Είναι ένας εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος έχει μια ιστορία την οποία εγώ τιμώ και γι' αυτό βρέθηκα στο γραφείο του. Όμως εδώ και ένα χρόνο δείχνει ενέργειες που κατά την άποψή μου κρίνονται από την ελληνική κοινωνία. Κάνει ενέργειες που κρίνονται από την κοινωνία. Και εδώ υπάρχει ένα conflict of interest. Να τελεί υπό την έγκριση της κοινωνίας, του Τσίπρα, του Πρετεντέρη, του όποιου θέλετε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πώς θα κάνει τη δουλειά του μετά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το είπα. Και νομίζω ότι θα ήταν. Με ρωτήσατε τι θα έκανα εγώ στη θέση του. Και σας απάντησα. Ναι, αν ο γιος μου ήταν μετακλητός υπάλληλος Κώστα Καραμαλή, δηλαδή του υπουργού που σήμερα κρίνεται από τη δικαιοσύνη, ο υπάρχει μόνο έναν. Για πολιτικές ευθύνες. Ναι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για ποινικές ευθύνες, δεν γνωρίζω την αλληλουχία των γεγονότων, δεν μπορώ να προκαταλάβω. Θα συναισθανόμουν ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Απλούστατα, σας πεσημαίνω ότι κάθε φορά που έχουμε ένα θέμα στην Ελλάδα, λέμε να το ερευνήσει η δικαιοσύνη και μετά όλοι μαζί φωνάζουμε και λέμε δεν το ερευνά καλά η δικαιοσύνη. Ή λοιπόν θα τη έχουμε εμπιστοσύνη και θα αποδεχόμαστε το πράγμα. Δεν είναι ο κύριος Ντογιάκος η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που ερευνά είναι οι δύο εφέτες ανακριτές που έχουν αναλάβει την υπόθεση στη Λάρισα. Είναι ο κύριος Δασκαλόπουλος που είναι εκεί επικεφαλής. Στη δικαιοσύνη ως θεσμό έχω
και οφείλουμε να έχουμε δικαιοσύνη. Σε κάποια πρόσωπα επίσης οφείλουμε να ασκούμε κριτική. Γιατί αν δεν ασκούσαμε κριτική, κύριε Πρεδεντέρη, δεν θα είχαμε και δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή θα ήταν όλοι αλεξέλεκτοι. Λοιπόν, θέλω όμως, αν μου επιτρέπετε, Τζίμα, πριν, πείτε το για να πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, γιατί επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που μιλώ μετά από 16 μέρες και σας ευχαριστώ ειλικρινά για που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι κρίσιμο για την τραγωδία. Είναι η Σύμβαση 717, είναι ο πύργος ελέγχου που είπα, ο δευτεροβάθμιος σταθμός στη Γκαρόλου, το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Είναι και το σύστημα GSMR, το οποίο θα επέτρεπε αυτή την τραγωδία. Είδα σε δικά σας ρεπορτάζ, στο δελτίο ειδήσεων το δικό σας, που έβγαλε και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο πριν από λίγες μέρες για το πώς έκανε οπισθοπορία το τρένο. Και διάβαζα και την αγωνιώδη προσπάθεια του μηχανοδηγού της Μηραίας Αμαξοστοιχίας, γιατί είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι γίνεται, ναι. Να παίρνει τηλέφωνα. Με το κινητό του τηλέφωνο. Ναι. Και αυτό το έρμο το ψηφιακό κράτος που το ζηλεύει η Ιαπωνία, έτσι, ψάχνει να βρει τι έγινε από τα τευτέρια των σταθμαρχών και από τα κινητά τηλέφωνα των μηχανοδηγών που δεν έπιαναν μέσα στα τούνελ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, εάν είχε τη δυνατότητα, αν το σύστημα GSMR ήταν σε λειτουργία, θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία. Κάποιες ασυνέπειες μεταξύ των λόγων και των πράξεών σας. Δηλαδή, δεν θέλω να συμψηφίσω τις τραγωδίες. Να πούμε πότε το GSMR ολοκληρώθηκε. Ναι, να το πούμε όμως λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσουμε. Να το πούμε γιατί ολοκληρώθηκε το 2019. Το GSMR. Δεν καταλαβαίνω, εννοείται δεν είναι χρήστο τώρα. Το σύστημα GSMR, κύριε Πρεντεντέρη, είναι και αυτό μια σκανδαλώδη σύμβαση. Siemens. Ναι, ανεξάρτητα. Για άλλη σύμβαση μιλάμε. Και αυτό ολοκληρώθηκε το 2018. Φλεβάρι του 2018. Ολοκληρώθηκε 100%. Έγιναν όλες οι πιστοποιήσεις. Έγινε η εκπαίδευση όλου του προσωπικού μέχρι το 2019 Ιούλιο. Σταθμαρχών, μηχανοδηγών. Όλων των ανθρώπων που έπρεπε να είναι εκπαιδευμένοι, έγιναν τα πιλωτικά προγράμματα και δεν τέθηκε σε λειτουργία 4 χρόνια. Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω, γιατί δεν τέθηκε σε λειτουργία 4 χρόνια αυτό το έργο, το σύστημα που θα είχε σώσει τη ζωή 57 ανθρώπων. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω, χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί στο ΜΑΤΙ, όπου επιτελικά ό,τι μπορούσε να πάει λάθος πήγε. Παρά το γεγονός ότι μπορώ να αντιληφθώ ότι ήσασταν αντιμέτωποι με ένα ακραίο φαινόμενο, ό,τι μπορούσε να πάει λάθος πήγε. Εκεί λέγατε διαχρονικές ευθύνες, η άναρχη δόμηση. Εδώ δεν αναγνωρίζετε διαχρονικές ευθύνες. Να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Τώρα αξιώνεται την απομάκρυνση του κυρίου Καραμαλή από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τόσκας τότε παρετήθηκε, ανέλαβε την ευθύνη και μετά ήταν στα ψηφοδέλτιά σας. Θέλω να πω ότι αναγνωρίζατε στον εαυτό σας τότε δικαιώματα ή λογικές διευκολύνσεις, τις οποίες δεν αναγνωρίζετε τώρα. Ή έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κυρία Τζίμα και κύριε Πρεντεντέρη, είναι πολύ δύσκολο κανείς να συγκρίνει και να συμψηφίζει δύο τραγωδίες. Αλλά οφείλω να το πω. Η μία είναι μια τραγωδία που οφείλεται σε ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή. Όχι μόνο, το είχατε αναγνωρίσει εσείς ο ίδιος τότε. Είχατε αναγνωρίσει λάθη. Είναι το είπατε και στην αρχή της συνέντευξης. Βεβαίως και αναγνώρισα λάθη. Αλλά στη μία περίπτωση έχουμε μια τραγωδία η οποία προκλήθηκε, να το πω έτσι. Προκλήθηκε από μια φυσική καταστροφή και επεκτάθηκε εξαιτίας της κάκης της διαχείρισης του κρατικού μηχανισμού. Και η άλλη είναι μια τραγωδία η οποία είναι απολύτως και αποκλειστικά ανθρωπογενή τα αίτια που την προκάλεσαν. Απολύτως και αποκλειστικά. Αυτό είναι τα επάλληλα λάθη ανθρώπινα, είτε η έλλειψη ελέγχου, είτε γιατί, η μη ύπαρξη πύργου ελέγχου. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, τότε αποδεχόμασταν ή ισχυριζόσασταν τις διαχρονικές ευθύνες και τώρα όχι. Προσέξτε. Και κάτι άλλο, ίσα-ίσα, εγώ στην αρχή του δελτίου σας ήμουν αυτός που μίλησε πρώτος για τις διαχρονικές ευθύνες και έβαλα και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Γιατί είπα, έχουμε τα 4,5 χρόνια στα 50. Κύριε Πρόεδρε, ναι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Δεν συγκρίνουμε δύο καταστροφές. Τώρα, λέμε το εξής. Πώς για δύο καταστροφές θα ζητήσουμε από τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους, αν μπορώ να το έτσι, μια διαφορετική συμπεριφορά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, δεν ζητάμε μια διαφορετική συμπεριφορά. Λέμε δηλαδή, όπως ο Τόσκας μπήκε, επιλογή σας ήταν, δικαίωμά σας δεν από τίποτα, όπως ο παπάς ενδεχομένως θα μπει τα ψωδέντια, επιλογή σας είναι, δεν έχω να πει τίποτα από αυτό, πάτε και λέτε, ναι, αλλά να μπει ο Καραμαλής. Το έχει κατηγορηθεί. Κοιτάξτε, κύριε Πρεδεντέρη, το ένα λοιπόν θέμα, και καλά κάνατε και είπατε ότι είναι άχαρο και. Εν πάση περιπτώσει, καθόλου ευχάριστο να συγκρίνουμε τραγωδίες και να συμψηφίζουμε. Εξήγησα τη διαφορά ανάμεσα στις δύο τραγωδίες. Τώρα έρχομαι να πω το εξής όμως. Στη μεν περίπτωση Τόσκα, είχαμε την παρέτησή του
αφότου διαχειρίστηκε όλη και επιχειρησιακά την εξέλιξη και αφότου απολογήθηκε. Mm-hmm. Με τον τρόπο που απολογήθηκε στον ελληνικό λαό. Εδώ έχουμε την εξαφάνιση Καραμαλή, δεν έχουμε την παρέτηση Καραμαλή. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε. Προσέξτε. Έχω ευθύνη για την τραγωδία. Προσέξτε. Την κάνατε δεκτή και τον βάλατε. Προσέξτε. Τον θέσατε. Έχουμε, στην κρίση έχουμε λοιπόν την εξαφάνιση ενός υπουργού, ο οποίος εδώ και 16 μέρες δεν έχει παραιτηθεί, αλλά δεν έχει εμφανιστεί να δώσει εξηγήσεις. Και οι εκλογές είναι σε 20 μέρες ή σε 30 μέρες. Λίγο παραπάνω. Δεν το ξέρω αυτό. Λίγο παραπάνω. Την άλλη περίπτωση λοιπόν είχαμε μια φυσική καταστροφή που ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε. Προφανώς όχι για τα 9 μποφόρ, αλλά την ευθύνη της κακής διαχείρισης της επιχειρησιακής. Είχαμε ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα όπου, τι λέτε, ότι εμείς βάλαμε τον Τόσκα στα ψηφοδέλτια γιατί είχαμε χρόνο να σβηστεί λίγο η μνήμη, μεσολάβησε ένας χρόνος, ενώ εδώ είναι πολύ. Μισό λεπτό. Πρόεδρε, δεν είναι πιστική η διαφορά. Είναι πιστική κατά τη γνώμη μου, αλλά εν διάφορη πτώση, αν πιστεύετε ότι ο κ. Καραμαλής πρέπει να μπει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για να κριθεί από τον λαό. Κύριε Τσίπρα, το ότι ρωτάμε δεν σημαίνει ότι διατυπώνουμε ισχυρισμό. Ρωτάμε. Καταλαβαίνω. Γιατί εμείς πρέπει να ακούσουμε την γνώμη σας και να προσπαθήσουμε να την ακούσουν και οι πολίτες. Λοιπόν. Γιατί για εσάς ήταν αλλιώς και τώρα είναι αλλιώς. Είναι λάθος να κάνουμε συμψηφισμούς. Εδώ έχουμε μια τραγωδία η οποία οφείλεται απολύτως και αποκλειστικά σε ανθρωπογενή αιτία. Στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι δεν είχαμε απολύτως και αποκλειστικά ανθρωπογενή αίτια, ούτε κανένας υπουργός που παραιτήθηκε για την κακή διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής όπως είναι η φωτιά ή η πλημμύρα έφυγε από τα ψηφοδελτία, ούτε ο κ. Πολύδωρας το 2008 στην περίπτωση της Ηλίας, ούτε κανένας άλλος. Σήμερα υπάρχει ένα αίτημα όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τους ίδιους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδια την κοινωνία για τον κύριο Καραμαλή, διότι ο κύριος Καραμαλής εξαφανίστηκε εντωμεταξύ και οι εκλογές είναι μεθαύριο. Κύριε Πρόεδρε, να πάμε στις εκλογές. Που δίνεται στην κοινή γνώμη είναι ότι επιχειρεί να κριθεί από τον ελληνικό λαό κρυπτόμενο. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι λόγο. Να πάμε στις εκλογές. Πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλιώς θα σας ρωτούσα, η αλήθεια είναι πότε τις βλέπετε. Δηλαδή, αν εκτιμάτε ότι θα πάμε εκεί στα τέλη Μαΐου όπως θρυλείτε, ή αν πιστεύετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να εξαντλήσει κάθε όριο που έχει και τελικά να πάμε σε εκλογές τον Ιούλιο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ήδη βλέπουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τραγικά γεγονότα. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει φθορά. Εσείς δεν ενισχύετε τα ποσοστά σας από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και δεν τα ενισχύετε ούτε απευθείας από τη δεξαμενή, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορούσε να είναι θυμωμένη ψηφοφόρη της. Αλλά ούτε και από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Δηλαδή δεν καταφέρνετε μετά από όλη αυτή την τραγωδία να πείσετε τον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ και να πει «εγώ θα πάω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ». Καταρχάς μου δίνετε την ευκαιρία να πω ένα πράγμα πριν πάω στο σχόλιο για τις μετρήσεις. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός οφείλει, πιστεύω, να μας πει ποια ημερομηνία μέσα στο Μάιο, ποια Κυριακή μέσα στο Μάιο θα έχουμε εκλογές. Και οφείλει να το πει αυτό, διότι αυτό το παιχνίδι με την πιο σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία της δημοκρατίας πρέπει να σταματήσει. Κατανοώ απολύτως, είχε ένα σχεδιασμό από ό,τι καταλαβαίνω εσείς το λέγατε δημοσιογράφοι, διαρρέατε για τις 9 Απριλίου. Κατανοώ απολύτως ότι δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το κλίμα. Έγινε το τρένο και έγινε χαμός. Αλλά η όποια συζήτηση ότι θα γίνουν εκλογές τον Ιούλιο, θα γίνουν εκλογές τον Αύγουστο κτλ., είναι νομίζω ντροπιαστική για την δημοκρατία μας. Πρέπει λοιπόν, εδώ η Τουρκία, ξέρει τρεις μήνες τώρα, η Τουρκία του Ερντογάν, θα γίνουν εκλογές 14 Μαΐου. Και εκεί έπαιξαν, αν θα το μεταθέσει και τα πέφτουν. Αλλά ξέρει και ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Ήξερε και ξέρει. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αυτή την ευθύνη να πάμε σε ένα πολιτισμένο και ουσιαστικό, όχι τοξικό πολιτικό διάλογο, να ξέρουμε από τώρα πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές και να πάει ο ελληνικός λαός και οι πολίτες απερίσπαστοι να κάνουν το καθήκον τους στο δημοκρατικό. Η πλατεία προς όρας δεν σας ψηφίζει πάντως. Κοιτάξτε, κυρία Τζίμα, αυτό που βλέπω προς όρας, πέρα από τις μετρήσεις, τις μπάρες που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και αν θέλετε προσωπικά εμένα, μου δημιούργησε και μια αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι την ώρα που ακόμα θάβαμε τους ανθρώπους μας, κάποιοι μετράγανε αριθμούς και εκλογικές επιρροές. Τούτη την ώρα έχουμε ένα φαινόμενο στη χώρα που πρέπει να το μελετήσουμε από κοινωνιολογική πλευρά. Δηλαδή έχουμε τον ξεσηκωμό, ας μου επιτραπεί, μιας νέας γενιάς των ανθρώπων που γεννήθηκαν το 2000, των ανθρώπων που είναι 17, 18, 20, 25, 30 χρονών, που δεν έχει καθόλου τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο ξεσηκωμός της περίοδου των αντιμνημονίων.
δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτή τη κομματική έκφραση, έχει τα χαρακτηριστικά μια αυθόρμητη αντίδραση, ένα φτάνει, ένα ως εδώ, απέναντι, αν θέλετε, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Και απέναντι σε όλα τα γεγονότα, θα συμφωνείτε μαζί σας, ναι. Αλλά κύριε Πρόεδρε, τώρα όμως εδώ δεν θα κάνουμε γενεολογία, δεν θα κάνουμε λοιπόν, αύριο. Όχι, γιατί με ρωτήσατε για την πλατεία γι' αυτό. Όχι μόνο για την πλατεία. Εγώ σας ρώτησα αρχικά για τις δημοσκοπήσεις. Είπα λοιπόν, ότι δεν καταφέρνετε λοιπόν ότι αυτό το να ενισχυθείτε μέσα αυτή στην εξέλιξή τη. Πού θα πάει. Μέσα στον εκλογικό κύκλο, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα επηρεάσει και την εκλογική αναμέτρηση. Θα το δεχτώ. Θα το δούμε. Όμως. Άρα λοιπόν το κρίσιμο για την εκλογική αναμέτρηση είναι ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και χρόνια, δηλαδή τα 6 χρόνια τώρα. Βγαίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, πάνω από 1.000 συνολικά έχουν γίνει δημοσκοπήσεις, πάνω από 15-20 εταιρείες, με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορούς αναλυτές, με διαφορετικές όλα αυτά, και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό όλες. Σας δείχνουν καθαρά στη δεύτερη θέση. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτό. Εδώ και 4 χρόνια λέτε. Και από πριν. Όχι 15. Όχι, εκτός αν τώρα πιστεύετε ότι δεν είναι προβληματικό μόνο το ποσοστό της διαφοράς, αλλά είναι και η σειρά των κομμάτων. Δηλαδή, αν έχετε την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος. Οι τελευταίες μετρήσεις λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη πτώση της κυβερνώσας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Πριν έρθω στο στούντιο, έμαθα για δύο μετρήσεις που βγήκαν σήμερα, μία στο 2,5, μία στο 2,9. Ναι, ναι. Άρα βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. Πιστεύω ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι ένας υγιεινός περίπατος. Θα είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Και πιστεύω ότι ο στόχος που έχουμε θέσει συλλογικά, να βγει πρώτος δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της απλής αναλογικής, προκειμένου να έχουμε πολιτική αλλαγή, είναι ένας στόχος απολύτως εφικτός. Γι' αυτό εγώ ρωτάω, μήπως έχετε εξετάσει κάποια φορά στο ενδεχόμενο στο μυαλό σας να μην κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις και να κάνετε λάθος εσείς. Όλες τις φορές. Δηλαδή να κάνετε μια πολιτική που να μην ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει ο ελληνικός λαός. Όλες τις φορές αυτό εξετάζουμε στο μυαλό μας. Και η ευθύνη των κομμάτων είναι να αλλάζουν πρώτα τα ίδια, αν θέλουν να πείσουν ότι μπορούν να αλλάξουν τη χώρα, το κράτος, την κοινωνία. Να πιαστώ λίγο από αυτό που λέτε. Αν στις επόμενες εκλογές χάσετε ξανά, θα έχετε χάσει 5 φορές τη σειρά. Βάζοντας κάτω εθνικές κάλπες, αυτοδιοικητικές κάλπες και ευρωεκλογές. Αυτό θα το θεωρήσετε προσωπική σας ήττα. Δηλαδή θα σκεφτείτε ότι ίσως πρέπει να δρομολογήσετε διαδικασίες στα εσωκομματικά σας. Κυρία Τζίμα, σας διαβεβαιώνω. Που να αφορούν εσάς εννοώ προφανώς, την ηγεσία του κόμματός σας εννοώ. Σας διαβεβαιώνω. Ακριβώς επειδή αισθάνομαι την ανάληψη καθηκόντων και κυβερνητικών καθηκόντων όχι ως μια υπόθεση ευχάριστη αλλά ως μια βαριά ευθύνη, σας διαβεβαιώνω ότι εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι η ιστορία μου χρωστάει. Άρα εγώ χρωστάω, αυτό, η ιστορία δεν μου χρωστάει. Και αν το κόμμα μου που συλλογικά αποφασίζει είχε την άποψη ότι ο Τσίπρας είναι το πρόβλημα της ήττας του 2019, θα είχα αποχωρήσει και θα έγραφα βιβλία. Δεν το αισθάνθηκε συλλογικά το κόμμα μου. Εξελέγει σε μια ανοιχτή πλατιά δημοκρατική διαδικασία. Εσείς ο ίδιος τι θα τα πιστέψετε, κύριε Τσίπρα, όμως. Να μην το πάμε στις συλλογικές σας διαδικασίες που τις σέβομαι. Έχω την ευθύνη και την εντολή να διεκδικήσω την ψήφο του ελληνικού λαού για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Σε αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Κατέρχομαι στις ερχόμενες εκλογές που θα είναι το διάστημα το επόμενο, δεν ξέρουμε ακόμα πότε, ενδεχομένως μέσα στην άνοιξη. Με στόχο να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, να είναι πρώτο κόμμα και αυτό να σηματοδοτήσει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Άρα μου λέτε γιατί ότι αν μου πιστεύω, το ζητήσει το κόμμα μου, πιστεύω, θα σκεφτώ αν έχω πιστεύω, την ευθύνη για τη σύντηση, αν το βάλουν τα όργανα του κόμματός λέω σας. Λοιπόν ότι έχουμε συλλογικές αποφάσεις και αποφασίζουμε συλλογικά. Και ότι έχω μια εντολή, όχι από ένα κλειστό συνέδριο, αλλά από 150.000 μέλη. Και έχω μια θητεία την οποία με ευθύνη θα ασκήσω τα καθήκοντά μου. Λέω όμως και το εξής, ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο τούτη την ώρα από το αν ο Τσίπρας θα δικαιωθεί ή όχι, το αν η χώρα θα αλλάξει κατεύθυνση. Η χώρα έχει ανάγκη και αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή. Και πιστεύω ότι η πιο μεγάλη αλλαγή θα είναι ότι για πρώτη φορά θα προσέλθουμε στις κάλπες με το σύστημα της απλής αναλογικής που μπορεί να οδηγήσει κυβερνήσεις συνεργασίας. Πιστεύω, κύριε Πρεσβύτερε και κυρία Τσίμα, ότι μία από τις αιτίες των μεγάλων παθογενειών ήταν οι μεγάλες αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ανεξέλεγκτες κυβερνήσεις, αλαζονικές κυβερνήσεις. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι μας δίνεται η ευκαιρία
να έχουμε αυτή την πολιτική αλλαγή, να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση που θα επιχειρήσει να κάνει όσα δεν έκαναν μια σειρά από κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Με τον κύριο Πολάκη, να αλλάξει το κράτος, να φέρει ένα πλαίσιο διαφάνειας, αξιοκρατίας, λογοδοσίας, να δημιουργήσει θεσμούς. Και να προχωρήσει βεβαίως και σε ένα πλαίσιο κοινωνικής στήριξης, ασφάλειας και προστασίας. Πηγαίνοντας προς τις κάλπες, θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι περιμένει από τη δεύτερη φορά αριστερά. Και εδώ κάπου μπαίνει στη σκέψη μου ο κύριος Πολάκης. Και γιατί τα συσχετίζω τα δύο. Ο κύριος Πολάκης δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, μόνο ένα εσωκομματικό σας ζήτημα, παρά το γεγονός ότι βγήκε και αμφισβήτησε τον αρχηγό του κόμματός του. Και αυτό, δεν ξέρω, εκεί που βάλατε τον πύχη, αν τώρα περάσετε από κάτω, δηλαδή αν δεν διαγράψετε τον κύριο Πολάκη, δεν ξέρω τι θα σημαίνει και για την εικόνα σας, αλλά αυτή είναι μόνο η σκέψη μου που μπορεί να είναι και για πέταμα. Ας πούμε ότι είναι για πέταμα, απλώς την καταθέτω στη συζήτηση. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως που αφορά τους πολίτες. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι θα πρέπει να κατεργήσουμε ανεξάρτητες αρχές, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς μπαίνουν και πώς βγαίνουν οι δικαστικοί. Αν δεν διαγράψετε τον κύριο Πολάκη, ο κόσμος τι να περιμένει από τη δεύτερη φορά αριστερά, αυτά που λέτε εσείς ή αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης? Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ θερμά που ενδιαφέρεστε και νοιάζεστε τόσο πολύ για την εικόνα μου. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Και τα δημοκρατικά κόμματα, τα σοβαρά δημοκρατικά κόμματα, έχουν διαδικασίες. Δεν είναι οι αρχηγοί αυτοί που αποφασίζουν. Έχουν συλλογικά όργανα, έχουν επιτροπή διοντολογίας, έχουν πολιτική γραμματεία. Εγώ είχα την ευθύνη όταν διαπίστωσα ότι ο Παύλος ο Πολάκης υπέπεσε σε ένα παράπτωμα σημαντικό και αλλίωσε την εικόνα για την θέση του κόμματος, να τον παραπέψω στα αρμόδια όργανα. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, δεν είναι τώρα η ώρα, ενώ του πένθους, όταν τελειώσουν αυτές οι δραματικές στιγμές, θα τα λύσουμε συλλογικά. Επιμένοντας την άποψή σας. Επειδή με ρωτήσε όμως η κυρία Τζίμα για κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό για τα συγκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, για την ουσία της πολιτικής, θέλω να ξεκαθαρίσω και σε εσάς και στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται για να εκδικηθεί κάποιον, κάτι, κάποιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται για να καταστρέψει, έρχεται για να δημιουργήσει. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, δεν θέλω ούτε το δικό σας ερώτημα να αποφύγω, κύριε Πρετεντέρη. Αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με έναν κόμμα και με έναν εταίρο, ο οποίος ήταν ιδεολογικά αντίθετος με μένα. Και συγκρούστηκα μαζί του στην υπόθεση των Πρεσπών. Δεν ήταν πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Και τώρα με κάποιον θα κυβερνήσετε, δεν κυβερνήσετε μόνο σας. Ναι, αλλά τώρα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις να πάμε σε μια κυβέρνηση προγραμματικής σύγκλησης, προγραμματικής συμφωνίας. Και λέω λοιπόν ότι εμείς πάντως ο κ. Ανδρουλάκης χθες από τη Θεσσαλονίκη, με ποιον λέει να πάω να κάνω κυβέρνηση, που θέλει να βάλει, λέει, μέσα τον κολλητό του, έτσι το είπε, τον καταδικασμένο Νίκο Παπά. Κοιτάξτε, κυρία Τζίμα, μέχρι τις εκλογές όλα τα κόμματα, ακόμα και τα λεγόμενα όμορα κόμματα, θα είναι ανταγωνιστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα διεκδικεί από την ίδια δεξαμενή ψήφους. Εγώ το ίδιο, άλλα κόμματα προοδευτικά το ίδιο. Θα έχουμε αυτές τις αντιδικίες. Μεταξύ όμως της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής περίοδου, θα υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή που είναι οι εκλογές, η λαϊκή δημιουργία. Αυτή λοιπόν θα δώσει τις δυνατότητες για να δούμε αν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο. Επιμένω. Και ξέρετε γιατί επιμένω. Επιμένω, γιατί δεν αυτό αναιρείστε με την απλή αναλογική, καθόλου. Που είναι ένα αξιακό ζήτημα για επιμένω την αριστερά. Για ένα, δηλαδή αυτό δεν παράγει επιμένω για ένα πολύ κρίσιμο. Αναλογική δεν έχει τιμένους. Επιμένω για έναν πολύ κρίσιμο λόγο. Διότι είναι απολύτως σαφές ότι πέραν της δυνατότητας να βγαίνουν οι αριθμοί, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτος, δεν θα βγαίνουν οι αριθμοί, κακά τα ψέματα, πολύ δύσκολο θα είναι να βγαίνουν, υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Και ιδίως σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν, αν θέλετε, αφόρητες πιέσεις και προς τους δυνητικά εταίρους μας να μην προχωρήσουν σε μια συνεργασία εντός εισαγωγικών των ηττημένων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέω, και είναι απόλυτα ειλικρινές, δεν είναι καθόλου ψηφοθερικό, είναι η απόλυτη πραγματικότητα και αλήθεια, ότι θα ανοίξει ο δρόμος για προοδευτική κυβέρνηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει. Και μάλιστα άρα μια φορά τις εκλογές. Όχι κυβερνητικό. Ναι, ακριβώς αυτό λέω, κύριε Πρετεντέρη. Και λέω, μιας και με ρωτήσατε για τις δημοσκοπήσεις, αν υπήρξε μία φορά στα τελευταία 4 χρόνια που αυτό το σενάριο φαντάζει απολύτως εφικτό, είναι τώρα. Με τις μετρήσεις που έχετε στα χέρια σας. Αν περάσετε μπροστά. Τώρα δεν φαντάζει, ναι. Αν περάσετε μπροστά. Ακούσω αυτό που ακούω. Ναι. Πέρα ότι έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, θα ευχηθούμε τα καλύτερα. Κύριε Πρετεντέρη, θέλω να σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολες αυτές οι στιγμές. Θα έχουμε την άλλη μια φορά να πω
την ευκαιρία ότι οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και κυρίως να αφουγκραστούμε το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για δικαιοσύνη και δικαίωση των ανθρώπων που άδικα χάσαμε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία στο δρόμο προς τις κάλπες να τα πούμε.